Ακόμα περισσότερους δικαιούχους που θα πληρώσουν μικρότερη συμμετοχή, με ταυτόχρονη επιδότηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων φέρνει το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους να κάνουν διακοπές σε τουριστικό προορισμό της αρεσκίας τους και παράλληλα στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις της πατρίδας μας. Από 1η Αυγούστου στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού θα μπορούν να ενταχθούν 300.000 δικαιούχοι από 140 που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Το πρόγραμμα για πρώτη φορά προβλέπει την επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ενώ αυξάνονται και οι μέρες επιδοτούμενης διανυκτέρευσης σε 6 από 5 που ήταν. Θα δοθεί σε πιο πολλούς για να ενισχυθεί κάπως ο τουρισμός. Ναι. Ειδικά οι οικογένειες που έχουν και 2 παιδιά. Βοηθάει πάρα πολύ. Οι ημέρες διανυκτέρευσης αυξάνονται σε 10, αν ο δικαιούχος επιλέξει για τις διακοπές του τη Λέσβο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Χίο και την Κο, ενώ από φέτος σε αυτή τη λίστα προτίθεται και ο νομός Εύρου. Νομίζω ότι άτομα που δεν έχουν σπίτια με τον κοινωνικό τουρισμό εξυπηρετούνται πάρα πολύ καλά. Μια τετραμελής οικογένεια που θα ταξιδέψει σε κάποιο νησί για διακοπές 6 διανυκτερεύσεων θα πληρώσει συμμετοχή σε ξενοδοχείο τριών αστέρων 96 ευρώ για 2 δίγλινα δωμάτια. Μαζί με τα ακτοπλοϊκά που θα κοστίσουν 55 ευρώ, η συνολική συμμετοχή του δικαιούχου θα είναι 155 ευρώ. Το φετινό πρόγραμμα θα βοηθήσει πάρα πολύ στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΑΕΔ για το 2020 είναι απολύτως ανεπαρκής, τόσο για τη στήριξη του τουριστικού κλάδου, όσο και για την κάλυψη της ανάγκης για διακοπές που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, το εισόδημα των οποίων μειώθηκε δραστικά με τις επιλογές της κυβέρνησης. Δικαιούχοι για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που θα μοριοδοτηθούν βάσει οικογενειακών και εισοδηματικών κριτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση ηλεκτρονικά.